Το νομικό πρόσωπο του Δήμου Εορδέας, θέλοντας να τιμήσει την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, διοργανώνει σήμερα ενημερωτική ομιλία από την φιλόλογο την κυρία Καλογύρου με θέμα το ρόλο της γυναίκας από την αρχαιότητα έως και στις μέρες μας. Αντίστοιχη εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα και στο ΒΚΠ. Η γυναίκα τις τελευταίες δεκαετίες καλείται να παίξει πολλαπλούς και σημαντικούς ρόλους, τόσο ως μητέρα, ως σύζυγος, ως κόρη και ως επαγγελματίας. Στα χρόνια που περάσαν και στις δεκαετίες, όφιλε να αποδείξει ότι είναι ικανή σε όλους αυτούς τους ρόλους. Οφείλουμε να τιμούμε τις γυναίκες, οφείλουμε έστω για μία μέρα να της δείξουμε πόσο αξίζει και πόσο προσπαθεί. Γι' αυτό και το νομικό πρόσωπο διοργάνωσε αυτές τις εκδηλώσεις. Σας θυμίζω επίσης ότι κάθε Πέμπτη στο ΒΚΠ υπάρχει η ομάδα γυναικών, η οποία είναι ανοιχτή και για το κοινό και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις αντίστοιχα ενταγμένες στην κοινωνική δράση του νομικού προσώπου. Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε κοντά μας καλεσμένη την κυρία Καλογύρου, φιλόλογο καθηγήτρια, η οποία θα μας αναπτύξει το θέμα «Ο ρόλος της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία». Σάββατο είναι η μέρα της γυναίκας. Γιορτάζεται παγκοσμίως και διεθνώς. Οπότε, χάρη να αυτή τη ημέρα, η κυρία Καλογύρου θα αναπτύξει αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά και εσάς τους άντρες που σας έχουμε δίπλα μας και μας στηρίζετε σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Χαρά προσφέρθηκα να θέσω το θέμα μου στα άτομα της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο γιατί βλέπω ότι το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε ευρύ κοινό της πόλης να τεθούν θέματα γυναικεία και όχι μόνο γιατί η γυναίκα ποτέ δεν πάει μόνη, πάει παράπλευρα και παράλληλα με τον άντρα και δεν πρέπει να το δούμε το θέμα ξεκομμένο παρά σταθερά. Παράλληλα με τον άντρα και αυτή είναι η διάθεσή μου εδώ να το δούμε εκ παραλλήλου γιατί άμα ξεκόψουμε τη γυναίκα από τον άντρα τότε ατυχήσαμε. Αυτός είναι ο ρόλος μου εδώ να μιλήσω για τη σχέση της γυναίκας με τον άντρα για τα προβλήματά τους και πώς θα γίνει να συνυπάρξουν άντρας και γυναίκα σταθερά χέρι-χέρι για να στήσουν καλές οικογένειες, καλές κοινωνίες, καλά έθνη και να πάνε όλα εύρυθμα και να λύσουμε επιτέλους αυτό το μαστιζόμενο έθνος, αυτά τα μαστιζόμενα κράτη, να δώσουμε λύσεις. Βέβαια, είμαι τόσο μικρή για να προσφερθώ, αλλά στο βαθμό που εγώ σήμερα μου δίνεται ο λόγος, ό,τι μπορέσω να κάνω, θα το κάνω. Αναδρομή στην γυναίκα του χθες, μια αναδρομή, μια αναφορά στην αρχαιότητα για να δούμε την εξελικτική της πορεία και στο πώς έφτασε στο σήμερα, γιατί ήταν πολύ αλλιώτικη η θέση της. Εγώ σαν φιλόλογος στα σχολεία ήμουν υποχρεωμένη να διδάσκω στους μαθητές μου τη θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα και πάντα έλεγα ότι ο ρόλος της ήταν πολύ αλλιώτικος, ήταν μόνον να γεννά παιδιά κλεισμένη σταθερά στο σπίτι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει καθόλου στο δημόσιο βίο.